Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Καλημέρα, κύριε Γιακουμάτο. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Και καλή επιτυχία στα καινούργια σας καθήκοντα. Να είστε καλά. Συνθεώ. Λοιπόν. Στην ιατρική λέμε πάντα συνθεώ. Συνθεώ. Ωραία, λοιπόν. Η συνταγή, μάλιστα, που σας γράφουμε, αυτό λέει πάνω. Δεν ξέρω, βέβαια, εμπροκειμένου ο Θεός, τι ακριβώς έτσι άποψη έχει για τα, για τα ζητήματα. Κοιτάξτε, μας βαρέθηκε, θα έλεγα, και ο Θεός λιγάκι. Ειδικά στο θέμα της ψυχιακής, στον χώρο της υγείας. Μας έχει βαρεθεί. Διότι από τα πειράρχας του Παπαδόπουλου, από του γεννηματά τις καταγγελίες, έχουμε φτάσει στο 2011 και όλα ακούμε θα και θα και θα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην υγεία. Αυτό είναι το πρόβλημα στην υγεία. Ότι δεν κάνουμε αυτό που πρέπει παρά μόνο λεκτικά. Μισό λεπτάκι. Δεν βλέπετε να παράγεται κάποιο αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα? Δηλαδή αυτές οι πολύ μεγάλες μειώσεις που έχουν επιτευχθεί σε φάρμακα, σε υλικά. Και ο κ. Λοβέρδος είπε ότι μέχρι τον Ιούνιο, αν δεν τα καταφέρει, θα παρατηθεί και πιστεύετε ότι τα καταφέρει. Άρα και ο ίδιος υπουργός δεν είναι ευχαριστημένος. Τώρα, όταν πήγε από 3.200 ευρώ το κοστολόγιο ενός στον χώρο της υγείας, δηλαδή να σας καταλάβει τα στέλν ή οτιδήποτε, και το πήγε στο 1.500 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι σκοκερδούσαν. Κάποιοι αποδεδειγμένα, όχι κύριε Παπαναγιώτου, θεωρητικά. Μα το είπε ο κύριος Λοβέρδος ευθέως, το φιλοξενούσαν προηγουμένως. Οι μεσάζοντες είναι αυτοί. Εγώ λοιπόν, κύριε Παπαναγιώτου, ως υπουργός, όταν βλέπω εσκροκέρδια, είναι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά είναι και ο εισαγγελέας, παραπέμπω το φάκελο αυτό να δω ποιοι πλούτησαν παρανόμως εδώ και χρόνια. Δεν κάνω ευχές. Άμεσα παίρνω το φάκελο, παίρνω τις προμήθειες, παίρνω το τιμολόγιο και τον εισαγγελέα. Αυτά είναι οι πράξεις. Τα λόγια είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Απλά πράγματα, κύριε Παπαναγιώτου. Αυτονόητα. Η πρόταση της κυρίας Μπακογιάννη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σας βρίσκει σύμφωνος? Εγώ, κοιτάξτε, ακούστε, δεν είναι θέμα Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι θέμα ευθύνης υπουργού να δει ότι έχουν από το δημόσιο ταμείο, από τον ένα φορολογούμενο πολίτη, γίνει απέμαξη τρομακτική, ότι γίνει σκροκέρδια και παραπέμπω εισαγγελέα. Αυτό έκανα εγώ. Και αυτό θα έκανε θέση του. Ναι, θέλω όλα τα άλλα, όλα τα άλλα, ακούσε τώρα. Αν είναι Εξεταστική Επιτροπή, είναι Διακομματική Επιτροπή, είναι, αν θέλετε, ευθύνη του υπουργού. Αυτά πρέπει να λυθούν. Αλλά εγώ δεν βλέπω να λύνονται. Πιστεύετε ότι η πρόταση της κυρίας Μπακογιάννη κατατείνει στο να δημιουργήσει πρόβλημα και στη Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι η έξαρση των δαπανών, μισό λεπτάκι, για τις προμήθειες των νοσοκομείων έγινε επί των ημερών των δικών σας? Και εκεί υπήρχαν συγκεκριμένοι υπουργοί. Κακραμάνης, Αβραμόπουλος. Αυτό το γαϊτανάκι της υπερκοστολόγησης είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά τη διάσταση την εξοργιστική, πάντα είναι πρόβλημα υπερτιμολογήσεις, αλλά το μεγάλο πάρτι έγινε το τελευταίο διάστημα. Κύριε Παπαναγιώτου, ακούστε, εάν περιμέναμε, την κυβέρνηση αυτή είναι περίπου 1,5 χρόνο και αυτά τα ήξερε. Και περιμέναμε τώρα μια πρόταση για εξαρχή στη Βουλή να λύσουμε το πρόβλημα. Αν εγώ, ξέρετε, δεν πιστεύω σε εξαρχικές επιτροπές. Διότι από ό,τι έχετε δει και αυτή την εμπειρία και τη δική σας, πείτε μια εξαρχική που παρέπεψε. Δεν έχω. Εγώ λοιπόν ζητάω να γίνουν άμεσα τα αυτονόητα, να ληφθούν μέτρα. Και το μέτρο είναι ότι παραπέμπω το φάκελο στην υποτιμολόγηση. Ένα. Δεύτερο. Έχω πει, κύριε Παπαναγιώτη, πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εκεί στο Ραδιογιά. Έχετε κάποια υλικά που παίρνετε, έτσι είναι? Ναι, ναι. Γραφικά κτλ. Έχετε λοιπόν ο διευθυντής και λέει, κύριε Παπαναγιώτη, πήρατε 5 γομολάστικες και 5 στήλους και 10 χαρτιά. Υπογράφετε. Στα νοσοκομεία, κύριε Παπαναγιώτη, το έχω πει και στον κύριο Λοβέρδο προσωπικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτούς τους πολιτικούς. Δεν υπογράφει κανείς. Και στους προηγούμενους υπουργούς, άκουσα στα νοσοκομεία, τα συνταγολόγια που υπάρχουν στα νοσοκομεία δεν είναι διάκριτα, δεν είναι αρθουμένα, δεν είναι υπογεγραμμένα. Τυπώνω λοιπόν εγώ, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού, 500 συνταγολόγια και γράφω ό,τι θέλω. Έχω πει λοιπόν το εξής: για να μπορέσει κάποτε να μαζέψει τη διαφθορά και τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση και όλα αυτά τα φαινόμενα, πρέπει τα νοσοκομεία, η κάθε κλινική να έχει συνταγολόγιο αρθυμένο και διάκριτο. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Ποιος το εμποδίζει? Απλό, ούτε κοστολόγιο έχει, δεν κλειστίζει τίποτα αυτή την κυβέρνηση. Δεν το κάνει. Έτοιμο να ελέγξει μόνο την σπατάλη και την διαφθορά. Τι γίνεται? Άρα λοιπόν εδώ χρειάζονται μέτρα, δεν χρειάζονται λόγια. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, αυτά τα πολύ απλά και πολύ προφανή που λέγατε, γιατί δεν έγιναν όταν θα μπορούσατε να τα κάνετε εσείς και όχι να τα προτείνετε τώρα σε κάποιους άλλους να τα κάνουν? Κύριε Παπαραγιώτη, το έχω ξαναπεί,
ότι δυστυχώς εγώ δεν είχα την τύχη, και δεν το λέω για προσωπικά διάφορα εμένα, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του 7 και του 9 κρίθηκε και μάλιστα καταδικάστηκε στα ιστορικότερα χαμηλά. Το θέμα είναι, εγώ δεν είμαι πολιτικός για να κάνω μνημόσυνα, το μνημόσυνο της παλιάς Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι πολιτικός που κοιτάει μπροστά το παρόν και το μέλλον. Έτσι, τα άλλα είναι για τους ιστορικούς. Είναι για τους εισαγγελείς, είναι για τους φαρισαίους, δεν είναι για μένα. Εγώ λοιπόν λέω τώρα, εδώ και 1,5 χρόνο φωνάζω. Δεν ακούει κανείς. Και ο κ. Βέρνος θα πρέπει τουλάχιστον να αντιληφθεί μερικά πράγματα. Ότι χρειάζεται μια συνένεση στον χώρο της υγείας, χρειάζεται να βάλουμε το χέρι όλοι μαζί, πλάτη όλοι μαζί. Αλλά πώς όμως, πώς. Εσείς είστε διατεθειμένοι να βάλετε πλάτη σε αυτό. Βεβαίως. Όσον αφορά τη διαφθορά και τη διαφάνεια και την παροχή υπηρεσιών υγείας για όλους τους Έλληνες, είμαστε απόλυτα. Αυτό είναι το τριπτικό μας. Όμως λέω κάτι, κύριε Παναγιώτη. Ναι. Εσείς είστε διευθυντής ουρολογικής κλινικής. Και έχετε νοσηλεύσει. Να το σκεφτώ, ναι. Μισό λεπτό, δεν είναι κακό. Έχετε τιμητικό επάγγελμα ο γιατρός. Ακούστε. Και έχετε λοιπόν νοσηλεύσει. Μην ξεχνάτε ότι μιλάτε και σε έναν οδοντίατρο, έτσι. Ναι. Έχετε, κύριε Παναγιώτου, έχετε νοσηλεύσει 50 ασθενείς το μήνα Γενάρη. Το 11. Ναι. Και βλέπω λοιπόν εγώ, δεν μπορώ να το δω τώρα, ότι έχετε χαλάσει 500 κατετήρες, 300 νοσηλεύτες και ενώ έλεος. Θα μπορούσα να ελέγξω αν οι συνταγές που σας είχα δώσει, κύριε Παπαναγιώτου, ήταν αρτημένες, αν ήταν διάθετες, αν ήταν υπογεγραμμένες. Όταν υπάρχει η ασυνδοσία στα νοσοκομεία, είναι κάτι πολύ απλό να τους μαζέψει. Διότι λέμε η Επιτροπή Προμήθειας που γίνεται, που ανεξάρτητη αρχή, προμηθεύεται 100 κατετήρες. Πού πάνε αυτοί όμως, δεν το ξέρω, πάνε 100 στο νοσοκομείο ή πάνε από τον προμηθευτή 30. Μάλιστα. Σαφές. Απλά πράγματα, κύριε Παναγιώτου. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι τα θα και τα θα. Ας αφήσουμε λίγο τις υποκρισίες και ας κοιτάξουμε την ουσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι επιτυχημένη και αυτή είναι η εντολή του Σαμαρά στον χώρο της υγείας να κάνουμε αυτό που πρέπει με συνένεση για το καλό και για την υγεία του Έλληνα πολίτη που είναι ό,τι πολύτιμότερο έχεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμάτο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.